Μπλόκα παντού και αγώνας μέχρι το τέλος από τους αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα αυτονόητα διεκδικώντας λύσεις στα σοβαρά προβλήματά τους, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το αυξημένο κόστος παραγωγής. Είναι μεγάλο το κόστος, είναι το πετρέλαιο, είναι το λίπασμα, είναι τα φυτοφάρμακα, είναι πολύ μεγάλο το κόστος, τα μηχανήματα, εξοπλισμοί, τα οποία εμείς με τις τιμές που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και όχι μόνο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι αγρότες, αλλά ούτε και οι καταναλωτές, αφού η διαφορά από το χωράφι στο ράφι είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, το γάλα, εμείς το πουλάμε το πρόβιο γάλα, 1,85 το κιλό. Και το τυρί, στην κατανάλωση, έχει από 16 ευρώ μέχρι 20. Και για να γίνει ένα κιλό τυρί, θέλει 2,5 με 3 κιλά γάλα. Από εκεί να καταλάβετε τι συμβαίνει. Εμείς τι να διατηρήσουμε, τα κοπάδια, τους κτηνιάτρους να πληρώσουμε, ζωοτροφές, ενίκια, υπαλλήλους, γιατί για να κρατήσει σήμερα, όλοι ξέρουμε, γιατί όλοι καταγόμαστε από αγροτικές οικογένειες, για να κρατήσει σήμερα 250 και 300 κεφάλια ένα κοπάδι, να συντηρήσει μια κτηνοτροφική μονάδα, θέλεις μέσα να έχεις και υπαλλήλους. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα πέρα μόνοι μας. Δεν υπάρχει καλλιέργεια η οποία δεν έχει πρόβλημα, ή αυτό λέγεται σε φυτικό ή σε ζωικό κεφάλι. Ειδικότερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχει καλλιέργεια. Από την Ελαιοκομεία, την Καστανιά, τα Μήλα, την Αμπελιοκαλλιέργεια ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια. Καλά, για τους κτηνοτρόφους δεν το συζητάμε. Η ενέργεια να έχει πάει στο κατακόρυφο, τόσο στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, όσο και στη ΔΕΗ. Ένας ΕΛΓΑ ανύπαρκτος, ζητάει μόνο εισφορές, αλλά αποζημίωση δεν έχουμε δει ποτέ. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, γιατί είναι, πώς να σας το πω έτσι απλά, χάντρες και καθρεφτάκια. Ό,τι νέα θέματα έχουν βάλει στο τραπέζι, ουσιαστικά είναι ψίχουλα, αυτό λέμε, και γι' αυτό είμαστε ακόμα και στις κινητοποίησεις και στα μπλόκα. Τα προβλήματά μας δεν έχουν χρώματα δυστυχώς. Mm-hmm. Όλοι οι αγρότες αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα και μιλάμε τώρα για μια περιοχή που έχει πολλούς μικρομεσαίους αγρότες και αν δείτε και τα αιτήματα που έχουμε σαν, στο πλαίσιο και πανελλαδικά αλλά και εδώ τοπικά είναι καθαρά αιτήματα επιβίωσης. Παλεύουμε καθαρά για την επιβίωσή μας.